Οι παίχτες των δύο ομάδων είναι στο παρκέ. Παντελή, Λέιζερ, Σουπ, Ραντούνοβις, Γκαρσία. Οι πέντε για την ΑΕΚ και για τα ΠΟΕΛ. Ο Μακφάτεν, ο Γλυνιαδάκης, ο Πουλ μπαίνει τώρα στο παρκέ, ο Ντίξ και ο Κρέμεν. Να ευχηθούμε να δούμε ένα παιχνίδι αντάξιο του ονόματος και των δύο ομάδων. Είναι οι ίδιες δύο ομάδες που έφτασαν και πέρσι στους τελικούς των play-off. Πριν από μία εβδομάδα, εδώ μέσα στο Λευκόθεο, παρακολουθήσαμε ένα συγκλονιστικό προτελικό, ο οποίος κρίθηκε μετά από 50 λεπτά και όχι μετά από 40 μπασκετικά λεπτά. Το πρώτο jump ball στο παιχνίδι, η πρώτη επίθεση θα είναι, για να δούμε πού θα δοθεί η μπάλα. Πρώτη επίθεση για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Μετά τον jump ball, το οποίο στην ουσία δεν κέρδισε κανένας παίχτης. Ο Ιάκωβος ο Παντελή προσπαθεί να κλέψει και δικαιώνεται. Αρχικά οι διαιτητές, ο Αντώνης ο Δημητρίου, έδωσαν την μπάλα στην ΑΕΚ. Στη συνέχεια όμως αλλάζει η απόφαση από τον κύριο Αναστασόπουλο. Ο Παντελή έδωσε το χέρι στον διαιτητή, συμφωνώντας προφανώς μαζί του. Ο Πουλ στην πρώτη προσπάθεια θα του κλέψει καθαρά την μπάλα. Ο Ραντούνοβιτς και τώρα η πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ. Ο Παντελή που κάνει πολύ καλή σειρά τελικών, όπως και στα ημιτελικά με τον Απόλλωνα. Ο Γκαρσία σε αυτή την πρώτη μάχη με τον Γλυνιαδάκη θα του κλέψει την μπάλα. Μάχη, του έκλεψε την μπάλα ο Κρέμεν. Ο Γκαρσία είχε ξεκινήσει και το προηγούμενο παιχνίδι. Είχε μάλιστα μια πολύ καλή πρώτη περίοδο. Το πρώτο σούτ για το ΑΠΟΕΛ, άστοχο, η μπάλα για το ΑΠΟΕΛ την έβγαλαν έξω. Ο Γκαρσία με τον Ραντούνοβις που δεν μπόρεσαν να ελέγξουν αυτό το rebound. Μηδέν-μηδέν. Ένα λάθος για κάθε ομάδα και ένα άστοχο σούτ για τα ΠΟΕΛ. Μακφάτεν με τα σκριν κατάφερε να ξεφύγει, είναι πολύ άστοχο όμως το σούτ, δεν βρήκε τίποτα. Και τώρα το φάουλ από τον Πουλ στην προσπάθεια να σταματήσει τον ευνηδιασμό του Παντελή. Αυτού του είδους τα φάουλ που ονομάζουμε επαγγελματικά για να σταματήσει ο ευνηδιασμός. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Λέιζερ με τη βοήθεια του Τσούπ θα ξεφύγει. Άλλαξε το μαρκάρισμα, πήγε πάνω του ο Κρέμεν. Ο Γκαρσία θα πάρει φάουλ, το πρώτο από τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη. Και δεύτερο ομαδικό για το ΑΠΟΕΛ. Στο πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που νωρίς σε κάθε δεκάλεπτο έκανε τα φάουλ και έστελνε την ομάδα του ΑΠΟΕΛ στη γραμμή. Απόψε τα πρώτα δύο φάουλ από τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Δεν μπόρεσε να κάνει καλή επαναφορά ο Παντελή. Η μπάλα μένει στην ΑΕΚ. 1,5 λεπτό σχεδόν χωρίς σκορ. Ο Ραντούνοβις στην επαναφορά. Ο Λέιζερ από την πίεση του Μακφάτεν. Είναι καλές οι άμυνες για την ώρα, σφιχτές και από τις δύο ομάδες. Ο Τσούπ ζητάει μια κίνηση. Μόνος του θα τελειώσει την προσπάθεια. Πετάει την μπάλα. Κακή προσπάθεια για την ΑΕΚ. Ο Πουλ στον ευνηδιασμό. Δεν θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Θα πάρει το πρώτο φάουλ. Απορεί ο Νικόλας Παπαδόπουλος για την επιλογή των παιχτών του. Γυρίζει τώρα και λέει στον πάγκο ότι πρέπει να γίνονται πιο γρήγορες σκέψεις. Προηγουμένως ο Τσούπ αποφάσισε να μπει προς το καλάθι στα 3 δευτερόλεπτα και όταν κλείστηκε ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ο Πουλ στην πρώτη βολή είναι εύστοχος και ανοίγει το σκορ όπως θα λέγαμε ποδοσφαιρικά. Ο πρώτος πόντος στο παιχνίδι. Και τώρα ο δεύτερος από τον Ντόντε Ρασούν Πουλ.
ο οποίος ήταν άποντος στο πρώτο παιχνίδι. Άστοχη προσπάθεια για την ΑΕΚ, μαζεύει ο Γλυμιαδάκης. Άστοχο το σούτ από τον Ντίξ. Μένουμε σε αυτούς τους πρώτους δύο πόντους από τον Πουλ. Ο Πουλ, όπως λέγαμε, είχε 0 πόντους στον πρώτο τελικό και μόλις έναν στον δεύτερο. Ήταν πολύ κακό όμως το ΑΠΟΕΛ συνολικά σε εκείνο το παιχνίδι. Λάθος από τον Παντελή. Λάθος και από τον Γλυμιαδάκη που πέταξε την μπάλα κατευθείαν στα χέρια του Ραντούνοβιτς και εύκολα ξανακερδίζει την μπάλα η ΑΕΚ. Γκαρσία στέκεται στα 6.75 και τελικά κάνει τρίπο τον Γκαρσία. Αστοχή. Δεν είναι αυτές οι προσπάθειες που θέλει ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος. Παντελή βγήκε να κλέψει. Η μπάλα είναι για τα ΑΠΟΕΛ. Πολύ δυνατές άμυνες στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και για τις δύο ομάδες. Κρέμεν θα αναγκαστεί να βγάλει έξω, πατάει γραμμή ο Ντίξ, αστοχή. Ο Παντελή με τον Γλυμιαδάκη, νικητής ο πολύ ψηλότερος Ελλαδίτης. Άστοχος σουτ από τον Κρέμεν, rebound για τον Ραντούνοβιτς. Χάρισον από την πάσα του Παντελή. Έχασε την προσπάθεια. Ο Πουλ θα βάλει την μπάλα με την δεύτερη προσπάθεια. Ζητούν βήματα από πλευρά ΑΕΚ. 4-0. 6,5 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Εδώ έφυγε η μπάλα από το χέρι του Πουλ. 4-0 με 4 πόντους από τον Πουλ. 3,5 λεπτά χωρίς σκοράρισμα για την ΑΕΚ. Παντελή ψάχνει το pick and roll με τον Χάρισον, το βρίσκει. Χάρισον δεν έκανε προσπάθεια. Άργησε να ανέβει και το φάουλ για να σταματήσει ο εφηδιασμός από τον Λέιζερ. Δεύτερο ομαδικό για την ΑΕΚ. 3 ομαδικά για τα ΑΠΟΕΛ. Πρώτο προσωπικό για τον Αμερικανό Τάιλερ Λέιζερ. Σχεδόν 4 λεπτά χωρίς καλάθι για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν σύντομα θα έρθει το time out από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Έλα Γρηγόρη. Υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα με τον Τζότζο Γκαρσία από μια γονατιά την οποία δέχτηκε σε κάποια φάση προηγουμένως. Σύμφωνα με τον γιατρό της ΑΕΚ, η επανεμφάνιση θα εξαρτηθεί από το πώς θα είναι στη συνέχεια στον πάγκο και φυσικά από την πορεία του παιχνιδιού. Προσπάθεια του Πουλ, θα πάρει φάουλ από τον Ραντούνοβιτς. Εδώ ξανά. Γλυμιαδάκης, έξω η μπάλα. Χαμηλό σκορ, δεν το είχαμε συνηθίσει στα πρώτα δύο παιχνίδια. Μακφάτεν πέρασε, είναι πιο γρήγορος από τον Ραντούνοβιτς, βάζει το πρώτο του καλάθι. 6-0 για τα ΑΠΟΕΛ. Ραντούνοβιτς, πέφτει πάνω του ο Κρέμεν, ο Φίσερ που πέρασε σαν αλλαγή. Δεν μπορεί ούτε με follow ο Χάρισον. Κρέμεν σου τριών πόντων, αστοχή. Δεν έχουμε ακόμα τρίποντο στο παιχνίδι. Έχουμε 5 λεπτά στην αναμέτρηση χωρίς ακόμα σκοράρισμα για την ΑΕΚ. Κρέμεν έκανε την κίνηση και βάζει την μπάλα στο καλάθι. Δεν μπορούσε εκεί να τον σταματήσει ο Φίσερ. Τώρα είναι το πρώτο time out από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο που βλέπει ότι η ομάδα του δυσκολεύεται πάρα πολύ στην επίθεση. 8-0 είναι το σκορ.
Βλέπετε εδώ ξανά πόσο Κρέμεν κερδίζει στα βήματα τον Φίσερ. Είναι πάρα πολύ έντονος ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Τον ακούμε μέχρι εδώ. Προσπαθεί να βοηθήσει τους παίχτες του να συνέλθουν επιθετικά την ώρα που το ΑΠΟΕΛ έχει βάλει 8 πόντους. Δεν είναι και καμιά τρελή συγκομιδή μετά από 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Είναι όμως ένα σύν 8. Γρήγορα, οδηγίες Νικόλα Παπαδόπουλου. Λοιπόν, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, όπως είπες και εσύ, τον άκουγες μέχρι εκεί. Έβαλε τις φωνές παίχτες τους, είπε ότι δεν παλεύετε καθόλου. Δεν καταλαβαίνω γιατί φοβάστε να παίξετε μπάσκετ. Ζήτησε να παίξουν pick and roll και να εκμεταλλευτούν το ψηλό κορμί του Χάρισον και του Φίσερ στην επίθεση. Ενώ στην άμυνα του ζήτησε αυτό που είπα στην αρχή, να παλεύουν για κάθε μπάλα. Ο Φίσερ θα χάσει από τον Κρέμεν. Άλλη μια κακή επίθεση για την ΑΕΚ. Γλυνιαδάκης, χωρίς φάουλ από τον Χάρισον. Θα πάρει ο Παντελή. Έχασε προς στιγμής τον έλεγχο της μπάλας. Ραντούνοβιτς. Ξανά ο Παντελή. Από 3 ομαδικά φάουλ για την κάθε ομάδα. Ο Χάρισον. Δεν στηρίζουν φάουλ οι διαιτητές. Και θα πάει ο Πουλ να πάρει φάουλ στην άλλη πλευρά. Για να δούμε την προηγούμενη φάση. Αυτό είναι το τελείωμα στην άλλη πλευρά. Προηγουμένως διαμαρτυρήθηκαν έντονα από πλευρά ΑΕΚ για ενδεχόμενο φάουλ στον Χάρισον. Είναι η ώρα να καλησπερίσω τον φιλοξενούμενο μας, τον προπονητή Κυριάκο Αδάμου. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα για από μένα. Βλέπουμε ένα παιχνίδι μέχρι στιγμής, το έχεις δει. Απλώς δυσκολευτήκαμε λίγο στη μετάβασή μας μέχρι το γήπεδο, δεν υπάρχει πρόβλημα. 9-0 είναι το σκορ. Ξεκίνησε πολύ καλύτερα από ελ, έτσι. Ναι, κοίτα, πιστεύω το ζητούμενο βάσει του προηγούμενου παιχνιδιού ήταν το δεδομένο μάλλον. Ήταν ότι το ΑΠΟΕΛ θα μπει πολύ δυνατά, με πολύ πάθος και πολύ πείσμα. Οι ήττα που δέχτηκαν στο γήπεδο της ΑΕΚ ήταν εύκολη και μεγάλη. Και το δεδομένο ήταν όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ ότι θα μπαίνει με πείσμα, με νεύρο και αποφασιστικότητα στο παιχνίδι. Από εκεί και εκεί το ζητούμενο ήταν κατά πόσο η ΑΕΚ θα ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτά τα πρώτα τα στάδια του παιχνιδιού. Αυτό το υπέρμετρο ζήλο και βάθος του ΑΠΟΕΛ. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι το ΑΠΟΕΛ κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολύ παιχνίδι μπροστά μας. Πού δυσκολεύεται μέχρι στιγμής η ΑΕΚ? Νομίζω λίγο στο καθαρό μυαλό από την άποψη του ότι αυτό που είχα πει, το ΑΠΟΕΛ μπήκε με υπέρμετρο ζήλο μέσα. Πιστεύω αυτό που έπρεπε να κάνουν ήταν να ηρεμήσουν το παιχνίδι, να το πάρουν σε χαμηλό αργό ρυθμό για να μπορέσουν να σταματήσουν την ροή που έχει το ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, το πρώτο καλάθι για την ΑΕΚ είναι τρίποντο και είναι από τον Ντέιαν Τσούπ, ίσως τον καλύτερο παίκτη της ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Με βάση και το τι περιμένει μια ομάδα από έναν παίχτη, θα απαντήσει ο Ντίξ με το δικό του καλάθι. 11-3. Το γεγονός για την ΑΕΚ είναι ότι κατάφερε να σκοράρει και αυτό θα την βοηθήσει ψυχολογικά. Εδώ ο Φίσερ δεν θα καταφέρει. Ο Τσούπ όμως θα μαζέψει το επιθετικό rebound και θα δώσει νέα επίθεση στην ομάδα του. Ο Φίσερ έρχεται από πίσω, του φεύγει όμως η μπάλα. Άλλο ένα λάθος για την ΑΕΚ. 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Εδώ και ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά. Μακφάτερ δυσκολεύεται, βγάζει στον Πουλ. Ο Κρίτολ, καλή πάσα για τον Κρέμεν, αυτός προσποιείται.
και με ταμπλό βάζει την μπάλα στο καλάθι. 13-3 στο σύν 10 του Αποέλ. Ο Παντελής ζητάει βοήθεια για να κατεβάσει την μπάλα. Και έχουμε jump ball. Παντελή που φωνάζει στους συμπαίκτες του. Από την αρχή ζητούσε ένα screen, μία βοήθεια για να περάσει την μπάλα. Δύο και 28 για την πρώτη περίοδο. Ο Γκαρσία δέχεται στο μεταξύ της περιποίησης στον πάγκο της ΑΕΚ με την πρώτη ευκαιρία να περάσει στο παρκέ. Είναι μια εικόνα, Κυριάκο Αδάμου, αυτό το χαμηλό σκορ κυρίως από πλευράς ΑΕΚ που δεν μας έχει συνηθίσει η ομάδα της ΛΑΕΚ στους τελικούς. Σίγουρα, ναι. Το απλώς αυτό που διαπιστώνουμε μέχρι τώρα είναι το Αποέλ έχει σκοράρει όλους και όλους τους πόντους του μέσα από το ζωγραφιστό. Είναι ευκαιριασμούς, κλεψίματα όπως γίνεται και τώρα. Εκμεταλλευόμενος τα λάθη της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ένα καλάθι που σκοράρει ήταν με τρίποντο. Είναι εμφανής ο τρόπος που προσπαθεί το Αποέλ να πάρει το παιχνίδι και μέχρι τώρα του βγαίνει. Το Αποέλ ελέγχει για την ώρα τον ρυθμό του παιχνιδιού. Εδώ έχουμε το φάουλ που κερδίζει το Πουλ. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Ο Ιάκωβος ο Παντελής θα πάει στον πάγκο. Εκνευρισμένος από την προηγούμενη φάση που τα έβαλε και με τους συμπαίκτες του. Ο Πουλ θα κάνει το 14-3. Δεν είναι ικανοποιημένος ο Νικόλας Παπαδόπουλος από την παρουσία μέχρι στιγμής της ομάδας του. Αντίθετα, το Αποέλ κάνει αυτό το που ζητά ο προπονητής του μέσα στην έδρα του, να επιβάλλει τον ρυθμό και να προείδε για την ώρα με 15-3. Ο Φίσερ δεν έκανε το τρίποντο, προτιμάει να μπει, αλλάζει χέρι, με δεύτερη προσπάθεια δεν θα καταφέρει ο Ντίξ. Ο Κρέμεν, η μπάλα μέσα για τον Κρίτον που θα περάσει εύκολα και θα κάνει το 17-3. Αυξάνει συνεχώς την διαφορά του Αποέλ. Μπούσερ πήρε το σκρίν από τον Φίσερ και παίρνει φάουλ από τον Κρίτολ. Είναι και οι δύο ομάδες στο όριο των φάουλ. Έχουν κάνει από 5 ομαδικά. Θα έχουμε βολές συνεχώς στο 1:35 που μένει για το τέλος της περίοδου. Στο σύν 14 το Αποέλ. Το Αποέλ έχει εκτελέσει μέχρι στιγμής 6 βολές. Καμία για την ΑΕΚ. Είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ πάει στη γραμμή στο σημερινό παιχνίδι. Η ΑΕΚ που έχει 0 στα 5 δίποντα, όπως επισημαίνει τώρα και εδώ μπροστά μας στα στατιστικά ο Κυριάκος Αδάμου. 6 στα 11 τα δίποντα για το Αποέλ. Η πρώτη βολή ήταν άστοχη, η δεύτερη βολή, συγγνώμη, ήταν άστοχη. Από τον Μπούσερ, 17-4. Κρίτολ απέναντι στον Φίσερ. Καλή άμυνα από τον Αμερικανό της ΑΕΚ. Στη συνέχεια όμως θα χάσει με φάουλ από τον Πουλ, ο Μπούσερ. Α, είναι kickball από τον Μπούσερ. Φάνηκε στην επανάληψη. 1:10 για την πρώτη περίοδο. Προσπαθεί να βγει από τα σκριν ο Κρέμεν με τη βοήθεια του Ντίξ. Το σούτ από τον Μακφάτεν. Είναι σούτ τριών πόντων. 24. Αυξάνεται συνεχώς η διαφορά υπέρ του Αποέλ. Η ΑΕΚ κάνει την χειρότερη περίοδο σε αυτούς τους τελικούς. Ο Τσουμ βγάζει έξω για τον Φίσερ. Αυτή φορά είναι ελεύθερος και κάνει το τρίποντο. Και ευστοχή, ο Φίσερ δικαιώνεται. Προηγουμένως είχε σκεφτεί να κάνει το τρίποντο. Μειώνει στους 13, κλέβει και την μπάλα. Ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Φίσερ, με ταμπλό. Να μην μπορεί η μπάλα από το χέρι του Κρέμεν
φάνηκε. Εδώ ακριβώς μπροστά μας διαμαρτύρεται ο Τσούπ. Για να δούμε ξανά την φάση με τον Φίσερ να μην μπορεί. Και εδώ θα φανεί καλύτερα. Δεν είδαμε ολοκληρωμένη τη φάση. 27 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, 27. Θα ακούσουμε την άποψη και του Κυριάκου του Αδάμου με το που θα ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος και θα επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Για την ώρα απομένουν 10 δευτερόλεπτα. Παίρνει το screen και κάνει τον τρίποντο αστοχή όμως ο Ντίξ και έχουμε την μπάλα για την ΑΕΚ με 6 δευτερόλεπτα. Φεύγει ο Χάρισον, μπαίνει ξανά ο Φίσερ στο παιχνίδι. Πολύ λίγα δευτερόλεπτα κάθισε. Φεύγει και ο Κρίτολ. Μπαίνει ο Κρέμεν για αυτή την τελευταία άμυνα να γίνει πιο ευέλικτο το σχήμα του Αποέλ. 6 δευτερόλεπτα. Η επίθεση με τον Μπούσερ που χάνει την μπάλα και δεν θα γίνει κάποιο σουτ από πλευρά τη ΑΕΚ. Τελειώνει η πρώτη περίοδος, Αποέλ 20, Πετρολίνα ΑΕΚ 7 και πάμε φίλες και φίλοι σε διάλειμμα. Μιλάμε λίγο. Επιστροφή στο Λευκό Θεοφίλες και φίλοι. 27 προηγείται το Αποέλ της Πετρολίνα ΑΕΚ στον τρίτο μεταξύ τους τελικό των play-off. Και πάμε στον Γρηγόρη Γρηγορά αρχικά για οδηγίες και νέα από τους πάγκους. Λοιπόν, να αρχίσουμε με τον πάγκο της ΑΕΚ. Εδώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος ουσιαστικά μια ερώτηση έκανε στους παίκτες του. Θα παίξετε μπάσκετ ή δεν θα παίξετε απόψε? Ήταν η πρώτη ερώτηση που έκανε στους παίκτες τους. Στην συνέχεια τους έβαλε τις φωνές για τον τρόπο τον οποίο επιτίθονται κυρίως για την άμυνα. Τους τάψαν και προηγουμένως, ζήτησε περισσότερη ένταση να παίξουν πιο δυνατή άμυνα. Όπως άλλωστε παίζει και το ΑΠΟΕΛ, το οποίο προηγείται. Και η ικανοποίηση άλλωστε στο πρόσωπο του Αντώνη Κωνσταντινίδη προέρχεται κυρίως για την αμυντική διάθεση της ομάδας του. Αφού βλέπουμε για πρώτη φορά το ΑΠΟΕΛ σε αυτή τη σειρά των τελικών να παίζει μια άμυνα για σεμινάριο. Λοιπόν, προηγουμένως έκλεψαν την μπάλα οι παίκτες του Αποέλ και έφτασαν εύκολα στον ευθυνδιασμό με τον Κούνα. Απαντά αμέσως ο Λέιζερ με τρίποντο που εκνευρίζει και τον Μακφάντεν. Και πάμε στον Κυριάκο τον Αδάμου. Coach, τι είδαμε στην πρώτη περίοδο, τι πάει πολύ καλά για τον Αποέλ και τι πάει πολύ άσχημα για την ΑΕΚ? Είδα, πιστεύω, η μεγάλη διαφορά είναι ο τρόπος που σκοράρει το Αποέλ. Σκοράρει πολύ εύκολα σε καταστάσεις που δεν είναι σε παιχνίδι. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ που δεν έχει σκοράρει καθόλου. Βάσει στατιστικών η ΑΕΚ είναι 0-5 δίποντα, το Αποέλ 7 στα 13. Αν θυμηθούμε και την τελευταία φάση της ΑΕΚ στην πρώτη περίοδο με τον Φίσερ, υπήρχε μια καθαρή 2-1 φάση με ελεύθερη πάσα. Προτίμησε να πάει ένας 1-2-2, δεν ευστόχησε και μετά ευστόχησε το Αποέλ. Νομίζω η διαφορά είναι εδώ, στον τρόπο που επιτίθενται οι δύο ομάδες. Επειδή μίλησες για το σκοράρισμα, να πούμε ότι η ΑΕΚ είναι 0 στα 6 δίποντα και 3 στα 5 τρίποντα. Έχει σκοράρει ουσιαστικά μόνο από τη γραμμή των 6 και 75.
ένα στα πέντε είναι τα τρίποντα για τα Αποέλ την ίδια στιγμή. Ενώ έχει και μία βολή προηγουμένως το φάουλ του Ντίξ στον Φίσερ. Φάουλ σκόπιμο για να σταματήσει βεβαίως ο εφηδιασμός. 22-10 για την ΑΕΚ που προσπαθεί να μειώσει. Ο Χάρισον βγάζει τον Γλυνιαράκη μακριά από τον καλάθι. Άστοχο το τρίποντο από τον Μπούσερ. Μάζεψε το μακρινό rebound ο Μακφάτεν. Πετάει όμως την μπάλα έξω. Σώζει ο Πουλ. Η μπάλα όμως θα πάει στα χέρια του Μπούσερ. Εφηδιασμός για την ΑΕΚ. Με τον Λέιζερ να σταματάει και να σουτάρει. Πολύ κακή προσπάθεια. Επίθεση 3 δευτερολέπτων. Για την ΑΕΚ σε εφηδιασμό δεν υπάρχει καθαρό μυαλό. Όχι, είναι αυτό που είπαμε. Η ΑΕΚ προσπαθεί μέσα από τα τρίποντα να σκοράρει. Το ΑΠΟΕΛ μέσα από τα δίποντα. Αυτό είναι και η διαφορά. Δούμε και τα στατιστικά. Το ΑΠΟΕΛ έχει 14 πόντους από δίποντα και 5 βολές. Έχει 19 από τους 22 πόντους. Από είτε εφηδιασμούς, είτε από βολές που προήλθαν από drive δίποντα, είτε από τα 7 κλεψίματα που έχει κάνει. Ενώ η ΑΕΚ έχει ήδη αναλώσει τις περισσότερες επιθέσεις της για σου 3 πόντων. Και τώρα με το προηγούμενο επίθεση με τον Λέιζερ σε καθαρά εφηδιασμό σταμάτησε για τους 3 πόντους. Ο Λέιζερ ο οποίος πάει στον πάγκο και δέχεται παρατηρήσεις από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο για την προηγούμενη του επιλογή σε ήπιο τόνο. Χάρισον δεν θα καταφέρει. Προτίμησε να μην μείνει κοντά του ο Γλυνιαδάκης. Του έδωσε αυτό τον χώρο. Ο Χάρισον αστόχησε. Ραντοσάλιεβιτς θα πάρει το σκρίν από τον Γλυνιαδάκη. Τώρα θα πάει μπαλά μέσα στον Ελλαδίτη, ο οποίος παίρνει φάουλ πριν κάνει την προσπάθεια από τον Σαρόν Φίσερ. Μπαλά απ' έξω. Σταθερά κρατά το προβάδισμα του Αποέλ. Κούνας. Ραντοσάλιεβιτς. Δεν τον μαρκάρε ο Φίσερ. Άστοχη προσπάθεια για το Αποέλ. Δεν μπορεί να πει κανείς, Κυριάκο Αδάμου, ότι και 22 πόντοι συγκομιδής του Αποέλ είναι κανένα νούμερο τρελό, έτσι. Όχι, απλώς οι λίγοι πόντοι της ΑΕΚ κάνουν το σκορ να φαίνεται πολύ μεγάλο. 12 πόντι είναι σημαντική διαφορά, αλλά δεν είναι ένα νούμερο. Ειδικά και στα μέσα τη δεύτερη περίοδου δεν είμαστε. Είναι 2-3 καλές άμυνες, 2-3 καλές επιθέσεις και το παιχνίδι θα γίνει και πάλι όσον αφορά το σκορ. Πιστεύω όμως όσο οι παίκτες συνεχίζουν να προσπαθούν μέσα από μακρινά σουτ και να μην εκμεταλλεύονται είτε τους ψηλούς τους είτε την ικανότητα τους στον drive, δεν θα έχουν μεγάλη τύχη στο παιχνίδι. Αυτό ήταν το πρώτο φάουλ που κέρδισε η ΑΕΚ σε προσπάθεια για σουτ στο παιχνίδι. 6,5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου, ο Μάικολ Χάρισον θα πάει στη γραμμή. Η ΑΕΚ που έχει μία στις δύο βολές, 5-6 οι βολές για το Αποέλ. Ο Χάρισον που είναι μέχρι στιγμής άποντος σε αυτό το παιχνίδι. Γενικότερα δεν τα πάει καλά μέχρι στιγμής η ΑΕΚ στο σκοράρισμα. Θα είναι μάλλον το πιο χαμηλό της ημίχρονο σε αυτή τη σειρά. Ο Χάρισον στην πρώτη βολή ευστοχή, 22-11. Η δεύτερη βολή με περιπέτεια θα μπει στο καλάθι, 22-12. Ο Κούνας γλιστράει, καταφέρνει όμως να δώσει τον Ραντοσάλιεβιτς. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Με την βοήθεια του Γλυνιαδάκη ο Κούνας θα μπει και με ταμπλό θα στοχίσει. Rebound ο Ραντούνοβιτς, αλλά του φεύγει μπάλα. Δεν μπορούσε να την συγκρατήσει. Ξανά σε γαλαζοκή την αχέρια την ώρα που ζητάει time out. Γρηγόρη, ποιος το έχει ζητήσει? Κωνσταντινίδης Μαρία.
Ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Αντώνης Κωνσταντινίδης. Ο Τόρζο Κωνσταντινίδης. Είναι το πρώτο time-out του προμορδίου του ΑΠΟΕΛ. Με τη διαφορά στους 10. Είναι η πρώτη φορά που κάτι δεν αρέσει στον Τόνι τον Κωνσταντινίδη, Κυριάκου. Νομίζω είναι εμφανές ότι σιγά σιγά η ΑΕΚ βρίσκει τα πατήματα της στο παιχνίδι, βάζει την μπάλα μέσα, κέρδισε τις βολές. Νομίζω απλώς ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ θέλησε απλώς να σταματήσει το ρυθμό του ΑΠΟΕΛ, της ΑΕΚ και ίσως να αλλάξει κάτι στο πλάνο της ομάδας. Η ουδέτερη άποψη του coach Κυριάκου Αδάμου είναι ότι έφτασαν οι δύο καλύτερες ομάδες φέτος στους τελικούς. Ναι, πιστεύω όλη η διάρκεια της regular season απέδειξε ότι ήταν και οι καλύτερες και οι πιο σταθερές. Πιστεύω ότι σίγουρα δικαιωματικά είναι οι δύο ομάδες που βρίσκονται στον τελικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Γρηγόρη Γρηγορά για τις οδηγίες του Αντώνη του Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, ο Αντώνης Κωνσταντινίδης περισσότερο πήρε αυτό το time out για να ηρεμήσει τους παίχτες του. Αφού είδε την ΑΕΚ να προσπαθεί να βρει ρυθμό, τους είπε να πιέσουν στην άμυνα όπως είχαν ξεκινήσει τον αγώνα, ενώ στην επίθεση την μπάλα να πάει στον Ανδρέα τον Γλυκανάκη όπως πήγε τώρα και να δοκιμάσουν να παίζουν pick and roll με τον Βασίλη τον Κούνα, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους του ΑΠΟΕΛ σε αυτή τη σειρά μη τελικών και τελικών. Το φάουλ από τον Πουλ είναι το τέταρτο ομαδικό για το ΑΠΟΕΛ. Στην δεύτερη περίοδο, ένα φάουλ για την ΑΕΚ στη δεύτερη περίοδο. Αρχίζει να έχει πρόβλημα το ΑΠΟΕΛ, έχει τρεις παίκτες που έχουν από δύο φάουλ. Επαναφορά για την ΑΕΚ, από το επόμενο φάουλ το ΑΠΟΕΛ θα έχουμε βολές για την ΑΕΚ. Είναι ένα καλό πλεονέκτημα νωρίς στη δεύτερη περίοδο για την ομάδα της Λάρνακας. Παντελή θα παίξει με τον Πουλ, θα πάρει την μπάλα ο Χάρισον, θα κοπεί από τον Κρέμεν. Ο Κούνας, ο Πουλ, με ταμπλό θα βάλει την μπάλα μέσα, 26-12. Πάρα πολλές φορές στο παιχνίδι απόψε, Κυριάκο, οι παίκτες της ΑΕΚ χάνουν τις δεύτερες ευκαιρίες και τους τιμωρούν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ κάθε ευκαιρία που έχει για ευκαιριασμό, για off-balance της άμυνας επίθεσης, είτε εκμεταλλεύεται, είτε με καλάθι, είτε με να κερδίσει πολλές, όπως και τώρα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είναι το δεύτερο, η δεύτερη συνεχόμενη φορά που στον ευκαιριασμό πετυχαίνει εύκολο καλάθι του ΑΠΟΕΛ. Από την άλλη, δεν έχει βρει σχεδόν καθόλου ευκαιριασμούς και αυτούς τους λίγους που βρήκε δεν τους εκμεταλλεύτηκε. Με αποτέλεσμα η διαφορά να πάει στους 16 πόντους είναι η πιο μεγάλη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Εδώ ξανά το τελείωμα εύκολο από τον Πουλ μετά την assist και του Βασίλη του Κούνα. Αυτή η φορά σίγουρα το time out το έχει πάρει ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος. Δεν πάνε καλά τα πράγματα την ΑΕΚ επιθετικά. Έχει κολλήσει στους 12 πόντους. Είχε βάλει μόλις 10 στην πρώτη περίοδο, μόλις 2 στην επανάληψη. 5 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο για το πρώτο μίχρονο. Έχει να διορθώσει αρκετά στην επίθεση της ΑΕΚ ο Νικόλας Παπαδόπουλος και θα ακούσουμε από τον Γρηγόρη τις οδηγίες του γιατί έχει ολοκληρωθεί ο time out της ΑΕΚ. Λοιπόν, οι οδηγίες ξεκίνησαν και πάλι με τον ίδιο τρόπο. Το ΑΕΚ θα παίξουν μπάσκετ οι παίχτες του. Σφοδρά παράπονα από την εμφάνιση των παιχτών του έχει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος προσπάθησε να τους ηρεμήσει, τους ζήτησε να γυρίσουν την μπάλα και στην επίθεση να προσπαθήσουν να βρουν τον Χάρισον μέσα στη ρακέτσα με κάποια pick and roll ή κάποιες πάσεις από τον Ιάκωβο τον Παντελή. Προηγουμένως παραλίγο να παγιδευτεί ο Χάρισον. Λέιζερ για τον Ιάκωβο τον Παντελή. Ήταν καλή αυτή η επίθεση για την ΑΕΚ. Ήταν όμως άστοχο το σούτ από τον Λέιζερ. Από τον Παντελή, συγγνώμη. Και η μπάλα ξανά για τα ΑΠΟΕΛ βγήκε από τα χέρια του Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Τεσσεράμιση λεπτά για το πρώτο ημίχρονο. Ραντοσάλιεβιτς και πάλι
προσπάθησε με βάσιμο να σκοράρει, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα στον Γλυνιαδάκη, ανανέωσε την επίθεση του Αποέλ. Ο Κρέμεν. Μπάλα έξω, ο Ραντοσάλεβης με την προσποίηση ελευθερώθηκε και έχουμε φάουλ από τον Κρέμεν στην διεκδίκηση του rebound. Τρίτο φάουλ, σοβαρό πρόβλημα για τον Αποέλ. Πολύ σοβαρό πρόβλημα για τον Αποέλ, γιατί ο Κρέμεν είναι ένας παίκτης all around που κάνει πολλά πράγματα, κυρίως Κυριάκο θα έλεγα στο παράταση. Και στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου του πολύ συναρπαστικού τελικού. Ναι, ήταν εκεί. Είναι και θα είναι σημαντικός παίκτης για τον Αποέλ και είναι και έμπειρος και στο δικό μας πρωτάθλημα και στην ομάδα του Αποέλ. Σίγουρα είναι και αυτός ένα βαρόμετρο για την ομάδα του Αποέλ. 28-13 από την πρώτη βολή του Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Ο Ραντούνοβιτς που είχε ισοφαρίσει στο πρώτο παιχνίδι και είχε στείλει την αναμέτρηση στην παράταση με εκείνο τον buzzer beater. 28-14 ο Ραντούνοβιτς μόλις τώρα πέτυχε τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Πρώτο σκόρερ στο παιχνίδι είναι ο Πουλ για το Αποέλ με 8. Εδώ δεν είναι καλή πάσα από τον Ντίξ, θα ξαναπάρει όμως. Γλυνιαδάκης, πάρα θα πάει στον Κούνα, ήταν τυχερός εδώ. Ο Ραντοσάλεβης είναι και θα τη βάλει στο καλάθι. 30-14, έπαιξαν καλή άμυνα επέκτες της ΑΕΚ προηγουμένως. Ο Κούνας θα κλέψει και έχουμε φάουλ από τον Τσούπ. Ζήσε αντιαθλητικό από πλευράς Αποέλ, δεν υπήρχε όμως αντιαθλητικό γιατί άθελα του ο παίκτης της ΑΕΚ βάζει τρικλοποδιά, βλέπετε εδώ, ενώ τρέχουν μπερδεύονται τα πόδια τους. Σωστά λοιπόν, οι Ελλαδίτες διαιτές μαζί δεν έδωσαν αντιαθλητικό σε αυτή την περίπτωση. 3-34 για το πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί, Κυριάκο, και το πλεονέκτημα με τα φάουλ. Είναι ενδεικτικό. Από Ελβάση Θεστικών έχει μέχρι τώρα 8 κλεψίματα. Μεγάλος αριθμός. Και 0 στα 7 δίποντα η ΑΕΚ. Λοιπόν, βάση στατιστικών, κάποιες φορές τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Μόνο λοιπόν που έχει πετύχει η ΑΕΚ είναι από τρίποντα και από βολές. Δίποντο από τον Ντίξ. Διαφορά πάει στους 18. 32-14 με τον Ντίξ. Να φτάνει τους 4 πόντους. Άλλο ένα λάθος για την ΑΕΚ. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά για την ομάδα της Λάρνακας. Ο Ντίξ πάει στο 34-14. Ο ίδιος τους 6 πόντους σηκώνει Μπούσερ και Φίσερ. Ο Νικόλας Αδαδόπουλος. Ο Παντελή έτρεξε από μακριά, πήρε την μπάλα από τον Χάρισον. Δυσκολεύεται, βγάζει έξω στον Λέιζερ. Εδώ υπάρχει φάουλ στον Λέιζερ, στο σουτ τριών πόντων. Το ζήσαν έντονα. Οι παίχτες της ΑΕΚ δεν δόθηκε. Ο Λέιζερ που τώρα θα πάρει φάουλ και θα πάει στη γραμμή από τον Γλυνιαδάκη. Είναι το δεύτερο προσωπικό. Α, είναι το τρίτο προσωπικό. Και για τον Γλυνιαδάκη, νέο πρόβλημα για τα Αποέλ. Δύο παίχτες έχουν από 3 φάουλ. Εδώ ξανά το καθαρό φάουλ από τον Ελλαδίδη Σέντερ. Θα πάει στον πάγκο και θα δούμε τον Κρίτολ για το υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου. Δεν το περιμέναμε, Κυριάκο, τόσο μεγάλη διαφορά από τόσο νωρίς. Όχι, ναι. Είναι κάτι που δεν νομίζω να το περίμενε κανείς. Οι ίδιοι της ΑΕΚ θα το περίμεναν. Το μόνο που μένει τώρα είναι να βρει τον τρόπο η ΑΕΚ να επανέλθει στο παιχνίδι. Να το πω από την άλλη μεριά, να βρει τον τρόπο του Αποέλ να διατηρήσει αυτή τη διαφορά και να πάρει την νίκη. Ο Τάιλερ Λέιζερ στη γραμμή. Έχει να δώσει και δύο φάουλ η ΑΕΚ. Πριν οι παίχτες του Αποέλ αρχίσουν να ρίχνουν βολές. 34-15. Ο Λέιζερ που έχει ένα μικρό πέρασμα από την ομάδα του Αποέλ στο παρελθόν. 34-16. Η ΑΕΚ που σκοράρει μόνο από τρίποντα και από βολές μέχρι στιγμής. 7 στις 8 βολές. 3 στα 9 τρίποντα. 0
στα 7 δίποντα. Πουλ. Χάθηκε πολύ χρόνο για τα Αποέλ. Ο Πουλ θα σταθεί, θα ρίξει το τρίποντο, θα στοχίσει. Rebound από τον Τσουπ. Άλλο ένα rebound από τον Τσουπ. Δεν βγήκε ο εφηδιασμός για την ΑΕΚ. Ο Τσουπ στο σουτ τριών πόντων. Ούτε αυτή τη φορά. Δεν επιτίθεται η ορθόδοξα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η ΑΕΚ. Και γι' αυτό και έχει βάλει μόνο 16 πόντους. Δύο λεπτά. Λιγότερο από δύο λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 34-16. Το ένα φάουλ που είχε να δώσει η ΑΕΚ. Το έκανε. Έχει άλλο ένα. Ο Κρήτολ μακριά από το πεδίο δράσης του. Εστοχή και αυτός. Για το 36-16. Επαναφέρει τη διαφορά στους 20 του Αποέλ. Μπούσερ του φεύγει προς τη μισή μπάλα. Από την πίεση και του Ντίξ. Φίσερ. Καλή άμυνα από τον Κρήτολ και από τον Ντίξ. Ο Μπούσερ βγάζει έξω. Γίνεται φάουλ από τον Κρήτολ. Κρήτολ που αμέσως σηκώνει και το χέρι και το παραδέχεται. Βοηθούν αυτές οι ενέργειες και τους διαιτητές αλλά και τους παίκτες. Εδώ ξανά η παραδοχή του φάουλ από τον Κρήτολ και δύο βολές για τον Μπούσερ. Νομίζω αυτή η βολή, Κυριάκο, δείχνει αυτή η βολή που είδαμε, η τόσο κακή βολή, δείχνει και το πόσο καθαρό μυαλό δεν είναι από πλευρά ΑΕΚ. Από έναν παίχτη παραδοσιακά πάρα πολύ καλό σουτέρ. 36-17, το time out είναι από τον Τόνι τον Κωνσταντινίδη για να σχεδιάσει τις τελευταίες επιθέσεις της ομάδας του αλλά και τις άμυνες. Στα 72 δευτερόλεπτα που απομένουν για τον πρώτο ημίχρονο. 17 πόντοι για την ΑΕΚ, η οποία είχε βάλει 7 προηγούμενα παιχνίδια. Είχε στο πρώτο παιχνίδι 44 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο παιχνίδι 42 πόντους. 42, ναι, είχε βάλει το Αποέλ στο δεύτερο παιχνίδι. Η ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο, είχε 54 πόντους και σήμερα βάζει 17. Για να δούμε αν μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα για την ομάδα της Λάρνακας στο δεύτερο ημίχρονο ή αν το Αποέλ θα συνεχίσει να ελέγχει το παιχνίδι. Κυρίως στην άμυνα, όχι τόσο στην επίθεση, για να πάρει στο τέλος και το προβάδισμα με 2-1. Πάμε στον Γρηγόρη. Λοιπόν, ικανοποιημένος ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης ζήτησε από τους παίκτες του να επιτεθούν με τον Βασίλη τον Κούνα σε πικ εντ ρολ, κάτι που δεν έγινε, ενώ αμυντικά να πιέσουν όπως κάνουν από την αρχή του αγώνα. Ούτε αυτή τη φορά δεν βγήκε ο εφηδιασμός, γιατί οι παίκτες του Αποέλ έκαναν φάουλ για να τον σταματήσουν. Ο Ντέιαν Τσουπ θα πάει στη γραμμή για να μειώσει. Κινδυνεύει η ΑΕΚ να βγάλει ολόκληρο το ημίχρονο χωρίς εύστοχη προσπάθεια 2 πόντων. Δεν το θυμάμαι ξανά σε τελικό παιχνίδι να έχει συμβεί. Ο Τσουπ αστόχησε στην πρώτη βολή, έβαλε όμως την δεύτερη και πάλι double score 36-18. Γυρίζει μπάλα για τα Αποέλ, ο Κούνας με τη βοήθεια του Κρήτολ. Καλή άμυνα από τον Χάρισον. 3 δευτερόλεπτα. Α, πάει στα 14 γιατί έχει δώσει kickball ο Αντώνης ο Δημητρίου. Ο
Μακφάτερ στο παιχνίδι για τα Αποέλ. Ντίξ. Πάει να τον βοηθήσει ο Κρίτολ. Έμεινε κοντά το Παντελή. Ο Ντίξ με τα μπλό αστοχή. Ο Φίσερ παίρνει την μπάλα και όλος ο χρόνος στη διάθεση της ΑΕΚ. Ο Φίσερ όμως κάνει βήματα. Εδώ τον αναγκάζουν οι παίχτες της ΑΕΚ να σταματήσει. Αναποφάσιστο το Φίσερ, δεν έκανε την πάσα. Δεν είχε την καθαρή πάσα. Δεν ήταν μόνο δικό του το λάθος. Τελευταία επίθεση λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο είναι για το Αποέλ με τον Ντίξ να παίρνει φάουλ από τον Χάρισον. Δεν είναι ακόμα βολές, είναι το τέταρτο ομαδικό για την ομάδα της ΑΕΚ. Πρώτο φάουλ για τον Μάικολ Χάρισον. Εδώ ξανά η παράβαση πάνω στον Τζαμάρ Ντίξ. Ο Κούνας θα προσπαθήσει να νικήσει όλη την άμυνα της ΑΕΚ. Ο Ντίξ με την λήξη του χρόνου θα βάλει το καλάθι. 38-18 το Αποέλ τελειώνει ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο από πλευράς αμυντικής συμπεριφοράς. Νομίζω, Κυριάκο Αδάμου, η καλύτερη άμυνα φέτος στους τελικούς. Ναι, πιστεύω ότι η πίεση που έβαλαν οι παίκτες του Αποέλ σε αυτούς τους ΑΕΚ απέδωσε τα μέγιστα. Ξεκίνησαν το παιχνίδι με μια σημαντική διαφορά. Και από εκεί και πέρα απλώς η ΑΕΚ δεν είχε το καθαρό μυαλό σε μια ζεστή, γεμάτη, έντονη έδρα να αντεπεξέλθει. Το 0 στα 7 δίποντα, όχι μόνο το ότι δεν έχει σκοράρει δίποντο η ΑΕΚ, αλλά μόνο και μόνο οι 7 μόλις προσπάθειες που έχουν πάρει οι παίχτες ΑΕΚ για 2 πόντους, νομίζω τα λέει όλα. Ήδη έχουν περισσότερες προσπάθειες για σου 3 πόντων παρά δίποντα. Αν δούμε το Αποέλ, είναι υπερτριπλάσιες, σχεδόν τετραπλάσιες οι προσπάθειες που έχει πάρει στα δίποντα από ό,τι στα τρίποντα. Και ένα Αποέλ που προηγείται με 20 πόντους παρότι έχει ένα στα 7 τρίποντα. Ναι. Αν δούλευε και αυτός ο τομέας, το παιχνίδι θα είχε τελειώσει. Επειδή όμως μιλάμε για την ΑΕΚ, να μην πούμε ότι το παιχνίδι αυτό έχει τελειώσει. Όχι, σίγουρα δεν έχει τελειώσει. Με τίποτα. Με τίποτα. Υπάρχει, παρόλο που η διαφορά είναι μεγάλη, υπάρχει πολλής χρόνος. Ξεχνάμε και τα προβλήματα που έχει το Αποέλ με τα φάουλ του Κλινιαδάκη και του Κρέμεν που είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα του Αποέλ. Πιστεύω ότι θα βρει τον τρόπο η ΑΕΚ τουλάχιστον να διεκδικήσει το παιχνίδι. Λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο τελειώνει στο 38-18, 27. Η πρώτη περίοδος, 18-11. Μάζεψε λίγο την κατάσταση στο δεύτερο δεκάλεπτο η ΑΕΚ. Και πάλι όμως το Αποέλ την κέρδισε την δεύτερη περίοδο με συν 7. Μου δείχνεις κάτι πολύ σημαντικό, Κυριάκο Αδάμου. Η πόντη μέσα στη ρακέτα είναι 24 για τα Αποέλ, κανένας για την ΑΕΚ. Νομίζω όταν μια ομάδα έχει βάλει 24 πόντους μέσα στη ρακέτα και κανέναν πόντο η άλλη, αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά, λέει όλη την αλήθεια για την εικόνα μέχρι στιγμής του παιχνιδιού. Φίλες και φίλοι, είναι η διαφορά των 20 πόντων. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Μείνετε μαζί μας. Αυτά και από τον Γρηγόρη τον Γρηγορά. Το παιχνίδι επαναρχίζει. Δεύτερο ημίχρονο στο Λευκόθεο. 38-18. Δεδομένα, Κυριάκο Αδάμου, η ΑΕΚ πρέπει να αντιδράσει τώρα, διότι δεν έχει την πολυτέλεια να πάει με τέτοια διαφορά στην τελευταία περίοδο. Σίγουρα. Αν δεν μπορέσει να μειώσει αρκετά το σκορ μέχρι και το τέλος της τρίτης περίοδου, σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν αν το παιχνίδι μπορεί να ξαναγίνει ντέρπι ή αν το Αποέλ θα κερδίσει εύκολα, αναλόγως το ίδιο εύκολα με τον τρόπο με τον οποίο κέρδισε και η ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι ή ακόμα πιο εύκολα. Πάντως ο πρώτος τελικός δεν παρέπεμπε ότι τα επόμενα δύο παιχνίδια, μία από τις δύο ομάδες, θα κατάφερε να ξεφύγει
τόσο πολύ στο σκορ όπως έγινε στον δεύτερο τελικό υπέρ της ΑΕΚ και όπως γίνεται μέχρι στιγμής στον τρίτο τελικό υπέρ του ΑΠΟΕΛ. Από το ξεκίνημα πάει μέσα στη ρακέτα. Και από το ξεκίνημα σου τριών πόντων για την ΑΕΚ, παρόλο που ήταν καλή προσπάθεια. Ήταν όλη η ιστορία για το πρώτο μικρόνο αυτή. Άστοχο σου τριών πόντων για ΑΕΚ, ευθυριασμό του ΑΠΟΕΛ, μέσα η μπάλα, δύο πόντων. Φίσερ αυτή τη φορά δεν έκανε το τρίποντο, προσποιήθηκε και τελικά η μπάλα μένει στην ΑΕΚ με δύο δευτερόλεπτα όμως. Ο Φίσερ πετάει την μπάλα πολύ μακριά και αστοχή. Άλλο ένα τρίποντο για την ΑΕΚ, βεβαίως αυτό τώρα ήταν αναγκαστικό από τον Φίσερ γιατί τελείωνε ο χρόνος και από πολύ μακριά πέταξε την μπάλα. 40-18. Κρίτολ. Από την πίεση του Φίσερ βγάζει έξω στο Ράντο Σάλιεβιτς. Υπάρχει φάουλ που δίνει ο Αντώνης ο Δημητρίου στον Ντέιαν Σουπ. Είναι το δεύτερο για τον Βόσνιο. Εδώ ξανά το φάουλ από τον Ντέιαν Σουπ, ο οποίος έβαλε το πόδι κάτω χαμηλά. Ράντο Σάλιεβιτς από την επαναφορά του Μακφάντεν. Και τώρα ο Ντίξ. Θα περάσει από τον Ραντούνοβιτς με ταμπλό, θα ρίξει την μπάλα. 42-18. Άλλο ένα καλάθι μέσα στη ρακέτα για τα Αποέλ. Είναι ενδιαφέρον, αν με επιτρέπει, Μάρη, είναι πολύ ενδιαφέρον το μαρκάρισμα που βλέπουμε ο Ραντούνοβιτς με τον Ντίξ. Μιλάμε για δύο παίκτες φανής διαφορά στο ύψος. Το οποίο η ΑΕΚ προς το παρόν δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί. Από τη μεριά του Αποέλ το εκμεταλλεύτηκε πλήρως. Το ίδιο είχε γίνει και στο πρώτο ημίχρονο. Πάτημα της γραμμής έχει δώσει ο κύριος Πιλοίδης για την ΑΕΚ. Άλλο ένα λάθος. 42-18. Μακφάντεν γλιστράει. Βρήκε τρόπο πάντως να δώσει στον Κρίτον. Ο Πουλ με τον Παντελή. Τον παρακολουθεί από πάρα πολύ κοντά. Η μπάλα μέσα. Βγάζει άμυνα ο Φίσερ. Εφηλιασμό για την ΑΕΚ με τον Ραντούνοβιτς. Θα παίρνει ο Φίσερ και αυτό είναι το πρώτο δίποντο της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Είναι ένα στα 10, γιατί αρχικά είχε προηγηθεί η άστοχη προσπάθεια του Ραντούνοβιτς. 42-20. Χρειάστηκε να περάσουν 22 λεπτά παιχνιδιού για να έρθει το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για την ΑΕΚ. Πριν το τέλος της τρεις περιόδου, Μακφάντεν βγαίνει από τα σκριν, κάνει το τρίποντο, βάζει το τρίποντο. Είναι μόλις το δεύτερο τρίποντο για ΑΠΟΕΛ, 2-9, 45-20. Στο σύν 25 η γαλαζοκίτρινη. Φίσερ και πάλι για τρεις, ούτε τώρα. Άλλη μία επίθεση για την ΑΕΚ. Χωρίς καλή ψυχολογία, κακή πάσα στη συνέχεια από τον Ντίξ για τον Κρίτον. Την μπάλα ξανά στην ομάδα της Λάρνακας. Ο Φίσερ που φεύγει και δέχεται παρατηρήσεις από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Κακή βραδιά για τον Φίσερ που είναι στους 5 πόντους με 2 στα 8 σουτ. Ραντούνοβιτς παίρνει φάουλ και θα πάει στη γραμμή. Πρώτη βολή από τον Ραντούνοβιτς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στο αποψινό παιχνίδι έχει 5 πόντους και είναι δύο παίχτες, ο Φίσερ και ο Λέιζερ, και τώρα φτάνει τους 5 και ο Ραντούνοβιτς. Όλοι οι πόντοι του Ραντούνοβιτς από ελεύθερες βολές. 45-22. Κρίτολ εμπιστεύεται το χέρι του, έχει πολύ καλή ψυχολογία και νομίζω κάνει και πολύ καλή σειρά τελικών, Κυριάκο. Ναι, σε σχέση με ό,τι είχε δείξει στη regular season, είναι πολύ βελτιωμένος. Πιστεύω ότι τον βοήθησε πάρα πολύ και η παρουσία του Κλινιαδάκη, ένας παίκτης πολύ έμπειρος για τα δικά μας δεδομένα.
που είμαι σίγουρος ότι τον βοήθησε πάρα πολύ. Ενώ θα προσθέσω ότι τον βοήθησε και η απουσία του Γλυμνιαδάκη στον πρώτο τελικό, όταν αναγκάστηκε να βγει νωρίς από το παιχνίδι και πήρε χρόνο, πήρε προσπάθειες, έβαλε σημαντικά καλάθια, ναι, και ήταν καταλήτης. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καρφώνει την μπάλα για το 47-24. 6 και 25 για την τρίτη περίοδο. Πιέζει ο Λέιζερ, το σκριν του Κρίτολ, ο Μακφάτερ σου τριών πόντων αστοχή. Παίρνει την μπάλα ο Παντελή και τρέχει στον ευθυνδιασμό τώρα για την ΑΕΚ. Παίρνει φάουλ ο Ιάκωβος ο Παντελή. Έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα αυτόν τον ευθυνδιασμό. Τον κυνήγησαν όμως οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ και το έκαναν αυτό το φάουλ για να το σταματήσουν. Τρίτο φάουλ και για τον Ραντοσάλιεβιτς. Είναι τέσσερις οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ πλέον που έχουν από τρία φάουλ. Είναι ο Γλυμνιαδάκης, ο Κρίτολ, ο Ραντοσάλιεβιτς και ο Κρέμεν. Δεν υπάρχει παίκτης της ΑΕΚ με τρία φάουλ. Το σημαντικό με τα φάουλ του ΑΠΟΕΛ είναι ότι τα δύο πεντάρια και τα δύο τεσσάρια της ομάδας είναι από τρία φάουλ. Χάρισον, Λέιζερ, η μπάλα φτάνει στο Ραντούνοβις, ο οποίος παίρνει φάουλ. Και είναι το τέταρτο του Κρίτολ, αν είναι στον Κρίτολ. Ναι, είναι το τέταρτο φάουλ για τον Κρίτολ και αυτό αναγκάζει τον Τόνο Κωνσταντινίδη να φέρει στο παιχνίδι τον Γλυμνιαδάκη. Εδώ ξανά η προσποίηση του Ραντούνοβις και το φάουλ που κερδίζει από τον backup center του ΑΠΟΕΛ. Άλλες δύο βολές λοιπόν για τον Μπάλσα Ραντούνοβις. Είναι εύστοχο στην πρώτη, 47-25. 25 πόντοι για την ΑΕΚ, 12 από τους οποίους με ελεύθερες βολές. Χάνει την δεύτερη βολή ο Ραντούνοβιτς, ελέγχουν το rebound οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ που κάνουν καλή δουλειά απόψε στο αμυντικό rebound. Τους είχε στοιχήσει στα πρώτα δύο παιχνίδια. Είναι εμφανής η βελτίωση τους σε αυτόν τον τομέα. Σίγουρα είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού τα rebound που αν δεν μπορείς να το ελέγξεις, τότε σίγουρα έχεις πρόβλημα. Γρηγόρη, δεν έχω αντιληφθεί, έχει δώσει τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή στο Λέιζερ, κάτι πρέπει να είπε στο διευθυντή της αναμέτρησης. Μετά το φάουλ το οποίο υπέκυψε, αντιμίλησε και δέχτηκε την τεχνική ποινή. Με τα δύο λοιπόν φάουλ, ο Λέιζερ πάει από τα δύο στα τέσσερα. Και έτσι γίνεται ο πρώτος παίκτης από πλευράς ΑΕΚ που έχει πρόβλημα. Προηγουμένως δεν υπήρχε παίκτης με τρία φαουλ για την ΑΕΚ και τώρα γρήγορα ο Λέιζερ φτάνει στα τέσσερα και τώρα τα ακούει και από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο στον πάγκο. 49-25. Επίθεση για τα ΑΠΟΕΛ με τον Ραντοσάλιεβιτς να ζητάει το σκριν από τον Γλυμνιαδάκη. Μπάλα έξω για τον Πουλ, προσποιείται στον Παντελή. Δεύτερη προσποίηση μέσα για τον Γλυμνιαδάκη. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Παντελή θα χάσει όμως και εύκολα ο Πουλ θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Σοβαρά λάθη και εύκολα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Φέρνουν το σκορ στο 51-25. Παντελή. Ωραία προσπάθεια με την σκαστή πάσα για τον Μπούσερ και το 51-27. Φάουλ ο Ιάκωβος Παντελή. Είναι το τέταρτο ομαδικό για την ΑΕΚ. Τέσσερα έχει και το ΑΠΟΕΛ. Μπάλα είναι απ' έξω. Πλέον όμως είναι και οι δύο ομάδες στο όριο. Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν από την ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Ανάλογα, καλή ατμόσφαιρα είχαμε και στο Κίτιον πριν από τέσσερις μέρες. Γλυμνιαδάκης με τον Χάρισον.
Είδε την κίνηση του Μακφάτεν, καλάθι και φάουλ. (Συσχελίδι) 53-27. Το Αποέλ αυξάνει συνεχώς την υπέρ του διαφορά, που έχει πάει πλέον στους 27 πόντους, είναι double score σε ένα αρκετά προχωρημένο στάδιο του παιχνιδιού. Έκλεψε προς στιγμή στην μπάλα ο Πουλ, ο Ιάκωβος Παντελή. Νέα 14 δευτερόλεπτα, γιατί έχουμε kickball από πλευράς Αποέλ. 4-21 για την τρίτη περίοδο. Μπούσερ, Ραντούνοβιτς έμεινε ελεύθερος για 3-54-30. Είχε να σκοράρει τρίποντο η ΑΕΚ από την πρώτη περίοδο και μειώνει στους 24. 4 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Ο Ντίξ βγάζει έξω για τον Πουλ. Ο Πουλ αστοχή, rebound από τον Τσούπ και τώρα τρέχει η ΑΕΚ με τον Μπούσερ να παίρνει φάουλ από τον Μακφάτεν. Δύο βολές για την ΑΕΚ, γιατί έχουν συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά. Οι παίκτες του Αποέλ εδώ ξανά. Το επαγγελματικό φάουλ από τον παίκτη του Αποέλ. Είναι το πρώτο φάουλ για τον Μακφάτεν. 54-31. Και 54-32. Η ΑΕΚ έβαλε 18 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και 14 σε 6 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Γλυνιαδάκης, πολύ δύσκολη προσπάθεια, θα καταφέρει, παίρνει το rebound ο Χάρισον και το τέταρτο φάουλ του Γλυνιαδάκη, ο Αμερικανός. Οι δύο σέντερ του Αποέλ έχουν από 4 φάουλ. Και τώρα αναγκαστικά θα πάει ο Κρέμεν να παίξει πεντάρι. Με 3 φάουλ όμως και αυτός. Να σου πω, πιστεύω Μάριε ότι δεν θα έχει μεγάλη δυσκολία εδώ από ελ, γιατί όλη τη regular season έπαιζε αρκετή ώρα ο Κρέμεν μαζί με τον Ραντοσάλ στο 5-4. Ξέρουν πώς να παίξουν με αυτόν τον τρόπο και νομίζω δεν θα παίξει μεγάλη διαφορά στο, τουλάχιστον στο επιθετικό του κομμάτι. Από εκεί και πέρα είναι κατά πόσο η ΑΕΚ θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση με τα φάουλ των ψηλών του Αποέλ και τη δύναμη που μπορεί να έχει τώρα ο Χάρισον μαζί με τον Φίλερ που πάει να μπει στο παιχνίδι μέσα στη ρακέτα. Η ΑΕΚ πάντως με ένα γρήγορο 7-0 έριξε την διαφορά από τους 27 στους 20. Πολύ γρήγορα. Το θέμα ήταν να ρίξει διαφορά από τους 20 στους 13. Αστοχούν οι παίκτες του Αποέλ. Και η ΑΕΚ σε νέα επίθεση με τον Παντελή, τον Χάρισον, η μπάλα στο καλάθι. 54-36. Η ΑΕΚ βρίσκει ρυθμό σιγά σιγά. Έχει βάλει ήδη 18 πόντους σε κάτι λιγότερο από 3 λεπτά πριν την τρίτη περίοδο, όσους είχε βάλει σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο. Και αυτό είναι καλό για την ΑΕΚ. Ραντοσάλευς κάνει βήματα. Καθαρή εδώ η παράβαση. Η μπάλα ξανά στην ομάδα της Λάρνακας. Κάποιες κινήσεις εδώ στον πάγκο της ΑΕΚ δείχνουν ότι το πιστεύουν παντός οι παίκτες του Νικόλα του Παπαδόπουλου. Το θέμα είναι ότι το Αποέλ έχει δημιουργήσει από το ημίχρονο και πιο μετά, μάλιστα, μεγάλη διαφορά. Για να δούμε αν μπορεί αυτή η διαφορά να είναι αναστρέψιμη. Πιστεύω είναι τα πιο κρίσιμα λεπτά του παιχνιδιού αυτά, το υπόλοιπο της τρίτης περίοδου. Αν μπορέσει η ΑΕΚ να μειώσει αισθητά τη διαφορά και να τελειώσει την τρίτη περίοδο γύρω στους 10 με 12-14 πόντους, τότε θα έχει ελπίδες για να διεκδικήσει το παιχνίδι. Αν η διαφορά μείνει γύρω στους 20, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήταν αυτό που είπαμε από το ξεκίνημα, ότι η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει αυτή την περίοδο
Η ΑΕΚ έχει σφίξει πάρα πολύ στην άμυνα. Αναγκάζει εδώ τους παίχτες του Αποέλ σε άλλο ένα λάθος. Ο Φίσερ προηγουμένως έφερε την διαφορά στους 16. Η ΑΕΚ μετράει ένα σερί 11-0. Και σιγά σιγά αυτό το παιχνίδι ξαναγίνεται ντέρπι. 2 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Αναγκάζεται ο Τόνης Κωνσταντινίδης να πάρει ένα πολύ ενδιαφέρον time out, κύριε Αγκουαλάμου. Θα ακούσουμε και από τον Γρηγόρη τι θα τους πει. Σίγουρα. Βλέπουμε ότι η ΑΕΚ έχει βρει σιγά σιγά τον τρόπο να βάζει πόντους μέσα στο καλάθι του Αποέλ. Και την ίδια στιγμή έχουμε δει το Αποέλ να κάνει σημαντικά λάθη και συνεχόμενα λάθη. Αυτό που είπες και εσύ από τους 27 που ήταν η διαφορά μέσα σε πολύ λίγο χρόνο έχει πέσει κάτω στους 16 πόντους. Σίγουρα είναι ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση. Είχες πει και εσύ στο πρώτο ημίχρονο ότι το πρόβλημα της ΑΕΚ δεν ήταν τόσο η επίθεση, συγγνώμη, η άμυνα όσο η επίθεση. Και αυτή την θεωρητικά καλή άμυνα σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι έρχεται να την εξαργυρώσει τώρα. Τώρα που σκοράρει, σιγά σιγά πλησιάζει. Βεβαίως υπάρχει ακόμα μια διαφορά 16 πόντων. Πάμε να ακούσουμε και τον Γρηγόρη για οδηγίες Τόνη Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, να ηρεμήσουν, ζήτησε ο Αντώνης Κωνσταντινίδης στους παίχτες του. Ενώ στην άμυνα να προσέξουν τον Σαρόν Φίσερ, ο οποίος πιστεύω θα πάρει τις επιθέσεις. Ενώ στην επίθεση να γυρίσουν την μπάλα και να πάει μέσα στον Κρέμεν. Λάθος από τον Ιάκωβο Παντελή. Η μπάλα πήγε στους παίκτες του Αποέλ και είναι και το τέταρτο. Τέταρτο για τον Ιάκωβο τον Παντελή. Ο οποίος απογοητευμένος θα πάει στον πάγκο. Εδώ βλέπετε. Είναι ίσως η σημαντικότερη εξέλιξη του παιχνιδιού. Ματίες τον Μπαλάλα και Μιλόσεβιτ, ήταν ο μοναδικός playmaker στην ομάδα. Σημαντικό, μεγάλο πρόβλημα για την ΑΕΚ. Όπως επίσης μένει να δούμε και πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ. Το Αποέλ μετά το time-out παίζει μία μήνα ζώνης. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ, αν θα μπορέσει να αντιδράσει στην άμυνα ζώνης του Αποέλ. Ο Ραντούνο Βιζέντα καταφέρνει, είναι άστοχος στο τρίποντο, η μπάλα είναι για το Αποέλ. Κερδίζει την κατοχή ο Κρέμεν. Πέρασε στο παιχνίδι ο Κιλαράς για την ΑΕΚ. Θα πέσει πάρα πολύ βάρος τώρα στον Μπούσερ. Στην οργάνωση για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει ούτε ο Παλάλας, δεν υπάρχει ούτε ο Μιλόσεβιτς για την ομάδα της Λάρνακας. Και είναι με 4 φάουλ και ο Λέιζερ μαζί με τον Νιάκο. Ακριβώς. Ο Κρέμεν βάζει καλάθι για τα Αποέλ μετά από ώρα. Καλάθι εντός παιδιάς. 57-38, η ΑΕΚ κατάφερε να ρίξει διαφορά κατά από τους 20. Έχασε όμως τον Παντελή με το δεύτερο φάουλ. Μπούσερ από την ωραία πάσα του Φίσερ. 57-41, η ΑΕΚ απαντά και μειώνει ξανά στους 16. Μακφάτερ. Τον παρακολουθεί ο Μπούσερ, άστοχος του Μακφάτερ, νομίζω βιάστηκε σε αυτή τη φάση, έκανε λάθος. Υπάρχει χρόνος πάντως και για το Αποέλ, αν εξαντλήσει τον χρόνο της επίθεσης της ΑΕΚ. Μπούσερ, Ραντούνοβιτς, ξανά ο Φίσερ για τον Κιλαρά. Στα 9 δευτερόλεπτα, ο Φίσερ σκέφτηκε ο τρίποντο, δεν το έκανε, το κάνει ο Μπούσερ, το βάζει ο Μπούσερ. 57-44, η ΑΕΚ μειώνει στους 13 από τους 27 που έκανε. Ντίκ στο τελευταίο σουτ της τρίτης περίοδου, αστοχή και τελειώνει η τρίτη περίοδος με την ΑΕΚ να μειώνει στους 13, φίλες και φίλοι. Το παιχνίδι σιγά σιγά ξαναρχίζει. Πάμε σε διάλειμμα. Στον τρίτο τελικό των play-off, 59-44, ξεκίνησε η τελευταία περίοδος με καλάθι για το Αποέλ από τον Μακφάτεν και πάμε στον Γρηγόρη γρήγορα για νέα από τους πάγκους. Λοιπόν, να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό, ζήτησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος.
η μπάλα να πηγαίνει μέσα στον Βάλσαρ Αντούνοβιτς όπως τώρα και στον Σαρόν Φίσερ, ενώ στην άμυνα να πιέσουν σε όλο το γήπεδο για να κλέψουν μπάλες και να τρέξουν σε φλουδιασμούς. Από την άλλη ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης, η μπάλα να πηγαίνει μέσα στον Κρήτο, ο οποίος επέστρεψε και πιστεύει ότι παρά τα τέσσερα του φάουλ μπορεί να κάνει διαφορά. Στην άμυνα ζήτησε να βρουν ξανά το κέντρο που είχαν στην αρχή του παιχνιδιού. Λοιπόν, ο Ραντούνοβιτς με έμμεσο τρίποντο έχει φέρει την διαφορά στους 12. Συνεχίζει η ΑΕΚ να μειώνει. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα επόμενα 3 με 4 λεπτά. Αν η ΑΕΚ ρίξει και άλλο την διαφορά θα έχει μπει ανακαλάδα στο παιχνίδι. Κρήτολ με τον Φίσερ. Κρήτολ θα καταφέρει να νικήσει τον Φίσερ. 61-47 με τον Κρήτολ να φτάνει τους 11 πόντους. Πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού είναι ο Μακφάντεν. Με 17 ο Κιλαράς αστοχή, αλλά παίρνει ο ίδιος το rebound. Ο Φίσερ, πολύ δύσκολη προσπάθεια, δεν θα καταφέρει. Ο Κρέμερ θα πάρει φάουλ από τον Ραντούνοβιτς για να σταματήσει τον εφηδιασμό. Ο Παντελή λέει στον Φίσερ ότι έπρεπε να σωτάρει προηγουμένως, αφού ήταν μόνος. Εδώ ξανά το φάουλ από τον Ραντούνοβιτς. 8-36, 61-47. Υπενθυμίζουμε για το Αποέλ, 4 φάουλ. Ο Κρήτολ και ο Γλυνιαδάκης, ο Κρήτολ είναι στο παρκέ. Για την ΑΕΚ, 4 φάουλ. Ο Παντελή και ο Λέιζερ είναι και οι δύο στον πάγκο. Ίσως να τους φυλάει ο Νίκος Παπαδόπουλος για τελικά στάδια του παιχνιδιού. Καλή άμυνα από τον Ντέιαν Τσούκ. Απομένουν 5 δευτερόλεπτα στο Αποέλ. Ο Πουλ δυσκολεύεται τελικά, δίνει στον Κρήτολ. Καλή άμυνα και από τον Τσούκ και πάλι. Επίθεση 3 δευτερολέπτων πλέον για τους γηπεδούχους από ένα ομαδικό φάουλ. Οι δύο ομάδες. Κρήτολ με τον Φίσερ. Δεν θα καταφέρει rebound. Πολύ ψηλά ο Κιλαράς. Φίσερ. Βγάζει στον Κιλαρά. Κάνει λάθος ο Φίσερ. Ο Πουλ στον εφνιδιασμό. Θα κοπεί από τον Τσούπ εντυπωσιακά και καθαρά. Η διαφορά μένει στους 14. Άλλη μία εκπληκτική άμυνα, κοιτάξτε εδώ, από τον Τσούπ που δεν παρατάει την φάση. Τρεις συνεχόμενες άμυνες από τον πρώην παίχτη της ΕΘΑ. Δίξ. Ζητάει συνεχώς μπάλα ο Κρήτολ. Έχει νικήσει τον Φίσερ σε 3-4 περιπτώσεις. Ο Ντίξ με τη λήξη του χρόνου, κακό σουτ. Και νέα επίθεση για την ΑΕΚ που έχει σφίξει πάρα πολύ την άμυνα της. 7,5 λεπτά. Κιλαράς θα κάνει βήματα πριν ξεκινήσει την προσπάθεια. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Γαβρίλ Κιλαράς. Εδώ ξανά η τελευταία φάση και τα βήματα του Γαβρίλ Κιλαρά. Φεύγει και ο Φίσερ, μπαίνει ο Λέιζερ, βγαίνει και ο Χάρισον στη θέση του Κιλαρά. Φίσερ που δέχεται οδηγίες από τον Παπαδόπουλο, λογικά θα ξαναπεράσει στο παιχνίδι με την πρώτη ευκαιρία. Μακφάντεν ζητάει το σκρίν από τον Κρήτολ, τον παίρνει. Μπαίνει ο Μακφάντεν, καλή άμυνα από την ΑΕΚ, μπάλα στον Κρήτολ, στα 2 δευτερόλεπτα πετάει την μπάλα, χωρίς τύχη, ο Χάρισον παίρνει και κατεβάζει κιόλας, δεν είναι καλός κινηστής ο Χάρισον, Λέιζερ, προσποιείται ο Λέιζερ, Μπούσερ, στα 10 δευτερόλεπτα, ορίεται ο Τόνις ο Κωνσταντινίδης. Ο Τσούφ θα ρίξει την μπάλα και θα την βάλει στο καλάθι. 61-49.
δεν δουλεύουν τα αμυντικά αισθήματα του ΑΠΟΕΛ, κυρία Παπάμου, και γι' αυτό και ορίζεται ο Τόνης Κωνσταντινίδης. Είναι σημαντικό ότι παρόλο που έβγαζε τις άμυνες η ΑΕΚ, δεν μπορούσε να σκοράρει τις τελευταίες τους τέσσερις επιθέσεις. Μόλις τώρα βρήκε τον τρόπο. Νομίζω αυτή τη στιγμή ελέγχει το παιχνίδι ΑΕΚ, παρόλο όμως που έχει μια σημαντική διαφορά στο σκορ του ΑΠΟΕΛ. Ο Πουλ θα βρει τον διάδρομο και θα βάλει την μπάλα στο καλάθι για το 63-49 ο Ιάκωβος ο Παντελή. Θα ξαναπεράσει το παιχνίδι για την ΑΕΚ με την πρώτη ευκαιρία. Έχουμε φάουλ από τον Μακφάτεν. Είναι μόλις το τρίτο φάουλ συνολικά σε αυτή την περίοδο. 2 για τον ΑΠΟΕΛ, 1 για την ΑΕΚ. Τέταρτο φάουλ για τον Κρέμεν. Είναι ο τρίτος παίκτης για τον ΑΠΟΕΛ που φτάνει σε 4 φάουλ. Εδώ ξανά σε αυτή την προσπάθεια του Μπούσερ. Ο Παντελή ξαναπέρασε στο παιχνίδι και παίρνει τώρα την μπάλα. 6 λεπτά ακόμα. Ραντούνοβιτς βγάζει μπάλα έξω, υπάρχει φάουλ όμως από τον Κούνα. Τρίτο ομαδικό για τον ΑΠΟΕΛ. Κάτι λιγότερο από 6 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Τσουπ για τον Παντελή. Είναι ξεκούραστος ο Ιάκωβος ο Παντελή. Εδώ παίρνει τη βοήθεια από τον Χάρισον και βάζει μπάλα στο καλάθι για το 63-51 ο Ιάκωβος ο Παντελή. Φτάνει τους 4 πόντους. Ήταν το δεύτερο του καλάθι στο παιχνίδι. Κούνας για τον Πουλ. Θα περάσει ο Πουλ. Έπεσε πάνω στους παίκτες της ΑΕΚ. Δεν έχασε την μπάλα. Βγάζει άμυνα ο Παντελή. 9 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. 63-51. Κρέμεν με τον Γλυνιαδάκη. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Δύο βολές για τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Ντέιαν Τσουπ από πλευρά ΑΕΚ. Πέντε και 25 για το τέλος. Η ΑΕΚ που βρέθηκε να χάνει με 27 πόντους αυτή τη στιγμή, το ΑΠΟΕΛ προηγείται με 13. Πάμε για το παιχνίδι με το πιο χαμηλό σκορ σε αυτή τη σειρά. Κάποια στιγμή, Κυριάκο, σε μια σειρά τελικών θα περιμέναμε να κλείσουν και οι άμυνες. Σίγουρα, ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ενδιαφέρον είναι αυτή τη στιγμή στο παρκέ για το ΑΠΟΕΛ είναι ο Γλυνιαδάκης και ο Κρέμεν με 4 φάουλ. Αν η ΑΕΚ εκμεταλλευτεί αυτό, περάσει την μπάλα μέσα και κερδίσει περισσότερο το φάουλ παρά τους δύο πόντους σε μια επίθεση, ειδικά με τον Γλυνιαδάκη, αν ο Γλυνιαδάκης βγει με 5ο φάουλ, τότε ο Κρήτος με συγχωρείς, είναι για αυτό με 4 φάουλ. Είμαστε στα μισά της περίοδου. Θεωρώ ότι αν μπορέσει η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί αυτό το πρόβλημα του ΑΠΟΕΛ με τα φάουλ μέσα στη ρακέτα, θα έχει πολλές πιθανότητες να γυρίσει και να πάρει το παιχνίδι. Λέιζερ, ο οποίος μειώνει στους 11. 65-54 Λέιζερ και Παντελή παίζουν με 4 φάουλ. Κούνας δεν θα απαντήσει, rebound ο Ιάκωβος Παντελή. Και τρέχει τώρα η ΑΕΚ. Παντελή και αυτός για 3 και αυτός ευστοχή. 65-57 η ΑΕΚ έχει ρίξει την διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό πόντων από εκεί που έχανε, επαναλαμβάνω, με 27 πόντους και time out από τον Τόνι τον Κωνσταντινίδη. Απίστευτη ανατροπή, Κυριάκο Αδάμου. Το είχαμε πει ότι, εντάξει, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξέλιξει ένα παιχνίδι, αλλά σίγουρα το παιχνίδι δεν θα τελειώνε με 50 πόντους διαφορά για το ΑΠΟΕΛ. Το θέμα ήταν κατά πόσο θα μπορούσε το ΑΠΟΕΛ να συντηρήσει μια σημαντική διαφορά στα τελευταία στάδια, τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Ή αν θέλεις, κατά πόσο θα μπορούσε να σταματήσει την αντεπίθεση που θα έκανε σε κάποια φάση του παιχνιδιού η ΑΕΚ. Όπως βλέπουμε, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ελέγχει το παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε το καταστροφικό για την ΑΕΚ πρώτο ημίχρονο, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι για το παιχνίδι. Οι 8 πόντοι της διαφοράς είναι σημαντικοί. Ειδικά σε τέτοιο είδους παιχνίδι και σε αυτό το γήπεδο. Τίποτα όμως δεν έχει κρυθεί. Πάμε και στον Γρηγόρη Γρηγορά, ο οποίος έχει το time out του Αντώνη του Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης τα έψαλε στους παίκτες του
για πρώτη φορά ουσιαστικά απόψε. Τίποτα δεν λειτουργά, τους είπε. Δεν παίζεται άμυνα. Έχετε δεχτεί δύο τρίποντα. Οι παρατηρήσεις ήταν κυρίως λοιπόν για τις δύο τελευταίες άμυνες. Να πηγαίνει μπάλα στον Ανδρέα το Γλυμιαδάκι και να παίξει με τον χρόνο του ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχει λόγο να βιαζόμαστε, τους είπε. Αυτά από τον Τόνι τον Κωνσταντινίδη. Ο Χάρισον πάει να βγάλει άλλη μια άμυνα. Η μπάλα μένει στο ΑΠΟΕΛ με 8 όμως μόνο δευτερόλεπτα για την επίθεση. 4:32 για το τέλος. Κούνα στην επαναφορά. Μακφάτεν. Κάλυψαν καλά τους χώρους οι παίχτες της ΑΕΚ. Ο Ντίξ με τον Ραντούνοβιτς δεν μπορεί να τον νικήσει. Κάλυψε καλά τον χώρο ο παίχτης της ΑΕΚ και τώρα η ΑΕΚ τρέχει για να μειώσει και άλλο την διαφορά. Με τον Παντελή να σταματά. Επίθεση 14 δευτερολέπτων τώρα για την ΑΕΚ. Παντελή βγάζει έξω. Λέιζερ για 3. Δεν θα τα καταφέρει. Rebound από τον Κρέμεν. Κούνας. Ντίξ. Ξανά ο Κούνας. Ελεύθερος για 3. Μέσα το σουτ. 68-57. Φωνάζουν από τον πάγκο της ΑΕΚ ότι έπρεπε να έχει γίνει ένα φάουλ, γιατί η ΑΕΚ έχει να δώσει 2 φάουλ και έκανε λάθος εδώ, Κυριάκο Αδάμου. Φάουλ από τη στιγμή που και ο Ιάκωβος ήταν κάτω στο παρκέ απέναντι καλάθι. Ήταν 5-4 βασικά και έπρεπε να κάνουν φάουλ. 3:56 ο time out του Νικόλα του Παπαδόπουλου. Δεν έχει δικαιώσει κάτι, η διαφορά είναι στους 11 πόντους. Το ΑΠΟΕΛ έχει τον πρώτο λόγο. Πάμε στον Γρηγόρη για το time out του Νικόλα Παπαδόπουλου. Λοιπόν, δεν τρέχει κάτι, τους είπε. Να πιέσουν στην άμυνα. Ο Ιάκωβος ο Παντελίνα του ζήτησε να ηρεμήσει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Είναι εκνευρισμένος ο Ιάκωβος για μια φάση προηγουμένως. Αυτός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ηγηθεί της προσπάθειας της ΑΕΚ. Επέστρεψε και ο Σαρόν Φίσερ. Θα πάρει μπάλες στην μια τελευταία προσπάθεια της ΑΕΚ να μπει στο παιχνίδι, να μειώσει αν θες περισσότερο. 68-57, 3:56. Η ΑΕΚ κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψει στο παιχνίδι. Το ΑΠΟΕΛ κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να διατηρήσει το προβάδισμά του. Φίσερ. Βγαίνει έξω ο Φίσερ. Πάει να παίξει με την ταχύτητα τον Γλυμιαδάκη. Ραντούνοβιτς για 3. Δεν θα καταφέρει. Rebound ο Κρέμεν. 3,5 λεπτά ακόμα. Πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού παραμένει ο Μακφάτεν με 17. 12 πόντοι για τον Μπούσερ από πλευρά ΑΕΚ. Κρέμεν. Γύρισε η μπάλα για τα ΑΠΟΕΛ. Γλυμιαδάκης με ταμπλό. 70-57. Το ΑΠΟΕΛ στο συν 13. Ξαναχτίζει μια διψήφια διαφορά που τώρα είναι και στις 5 κατοχές. Λέιζερ, Φίσερ. Επιλέγει να μπει και παίρνει φάουλ. Θα πάει στη γραμμή ο Φίσερ, είναι το 5ο ομαδικό για τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ και είναι το δεύτερο προσωπικό για τον Βασίλη τον Κούνα. Εδώ ξανά πως προσπαθεί να κλέψει, κάνει φάουλ στον αντιπαλό του, φεύγει ο Χάρισον, ξαναπερνά ο Τσούπ. ...70-58... από την πρώτη βολή του Σαρόν Φίσερ, ο οποίος είναι στους 8 πόντους. Χάνει την δεύτερη βολή ο Κρέμεν. Θα πάρει την μπάλα. Το ΑΠΟΕΛ στο συν 12 και με την επίθεση. Μακφάτεν. Κούνας με τη βοήθεια του Γλυμιαδάκη. Μπάλα έξω για τον Ντίξ. Φάουλ ο Ραντούνοβιτς. Έχει να δώσει ένα ακόμα φάουλ η ΑΕΚ.
πριν αρχίσουν να εκτελούν βολές οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Λινιαδάκης με ταμπλό, θα πάρει φάουλ, αυτή η φορά είναι βολές, γιατί ήταν στην προσπάθεια για σουτ. Εδώ ξανά η μονομαχία με τον Φίσερ, είναι το δεύτερο φάουλ για τον Φίσερ. Ο Φίσερ έκανε πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, Κυριάκο, ήταν καλύτερος. Το δεύτερο αλλά δεν άρχισε. Περισσότερο ήταν οι κακές επιλογές που είχε τουλάχιστον επιθετικά. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει στην άμυνα το Γλυνιαδάκη. Και από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να πάρει το advantage που έχει επιθετικά με το πάνω στο Γλυνιαδάκη. Τα τελευταία πόσα, 3-4 λεπτά, ο Γλυνιαδάκης είναι στο παρκέ με 4 φάουλ και δεν έκαναν καν επίθεση, δεν μπόρεσε ο Φίσερ τουλάχιστον να κάνει καν επίθεση πάνω στο Γλυνιαδάκη. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε όσες φορές έχει την ευκαιρία του Απόλλη να βάλει την μπάλα στο Γλυνιαδάκη, ειδικά με αντίπαλο το Φίσερ, το κάνει. Γρηγόρη, δεν έχω, τι έχει συμβεί. Λοιπόν, προειδοποίηση ότι θα διακοπεί το παιχνίδι, λόγω του ότι ο παδί του Αποέλ φτύνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έχουν πάει κάποιες σταγόνες πάνω στους ΣΕΙΤΕΣ, ενώ δόθηκαν και από δύο τεχνικές ποινές στον Αντώνη στον Κωνσταντινίδη και στον Μπούτσερ, αν δεν κάνω λάθος. Έχει πάει απέναντι κάτω από τους οργανωμένους ο Χρήστος Οπάλλης. Για να προσπαθήσει να ηρεμήσει την κατάσταση. Για την ώρα δεν έχουμε παιχνίδι. Έλα, Γρηγόρη. Θα καθυστερήσει ακόμη λίγο να αρχίσει το παιχνίδι. Θα υπάρχει ανακοίνωση από τα μικρόφωνα για τον κόσμο και μας το επιβεβαίωσαν και οι διαιτητές ότι είναι μία τεχνική στον Μπούτσερ και μία στον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη. Μάλιστα. Πάνε τώρα απέναντι και άλλα μέλη της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν τον κόσμο. Λοιπόν, το παιχνίδι θα ξαναρχίσει τώρα. Δύο βολές από τον Γλυνιαδάκη, 70-58 παραμένει. Ιάκωβος Παντελή σου τριών πόντων. Ζητάει φάουλ ο Ιάκωβος Παντελή στο τρίποντο. Εδώ το πλάνο μας. Αν μπορούμε να έχουμε ξανά αυτή την φάση, παρακαλώ, με την πρώτη ευκαιρία. Εδώ γίνεται λάθος από τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Ευθυδιασμός για την ΑΕΚ με τον Φίσερ. Να μην μπορεί να τον τελειώσει. 3-1-2-1. Πάμε να κάνουν τα εύκολα δύσκολα. Παίχτες της ΑΕΚ. Πολύ σημαντικό καλάθι αυτό, γιατί θα προερχόταν από σημαντικό λάθος του ΑΠΟΕΛ. Ο Νίξ θα πάρει φάουλ και θα πάει στη γραμμή. Προηγουμένως βλέπουμε την επαφή στο σουτ του Ιάκωβου του Παντελή και εδώ το φάουλ που κερδίζει στην άλλη πλευρά του ΑΠΟΕΛ και αυτό ήταν, όπως και το προηγούμενο ήταν, στον Ιάκωβο του Παντελή. 70-58, 1-50. Για το ΑΠΟΕΛ, Κυριάκο, αν κερδίσει αυτό το παιχνίδι που είναι πάρα πολύ κοντά, σίγουρα είναι μια ψυχολογική ένεση που θα κάνει το 2-1. Έχω την εντύπωση όμως και για την ΑΕΚ, ο τρόπος που τουλάχιστον έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο την βοηθά εν ώψη των
ενός ή δύο επόμενων παιχνιδιών. Πιστεύω ότι αν τελικά χάσει η ΑΕΚ, πιο πιθανό όπως πάνε το παιχνίδι θα χάσει, πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος που θα χάσει το παιχνίδι, από την άποψη ότι θα την βοηθήσει πάρα πολύ για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Το ότι ήρθε σε μια έδρα προερχόμενη από μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της, σε μια μεγάλη έδρα, ένα παιχνίδι των 27 πόντων, κατάφερα να τους φέρει, αν δεν κάνω, να το φέρει, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τους 8 πόντους. Αυτό τους δίνει το δικαίωμα να πιστεύουν για την νίκη μέσα στο Λευκό. Αφού πρώτα προστατέψουν την έδρα τους, την ερχόμενη Παρασκευή στο Κίτιον, 74-58, 80 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ραντούνοβιτς θα μπει και θα βάλει, όχι, δεν θα βάλει την μπάλα μέσα. Έχασε την προσπάθεια από πάρα πολύ κοντά. Το παιχνίδι σιγά σιγά πλησιάζει προς το τέλος. Ο Ραντούνοβιτς που εκνευρίστηκε στην προηγούμενη φάση με το γλυνιαδάκι, αλλά αφού το παιχνίδι τελειώνει, καλά έκανε και δεν έκανε κάτι που δεν έπρεπε. Για να κινδυνεύσει να τον χάσει και αυτόν η ΑΕΚ εν ώψη συνέχειας. 74-58. Το ΑΠΟΕΛ θα κάνει το 2-1 και θα πάει στη Λάρνακα την Παρασκευή για να πάρει το πρωτάθλημα. Αν δεν τα καταφέρει, θα διεκδικήσει να το κάνει στον πέμπτο και τελευταίο τελικό. Για την ΑΕΚ δεν υπάρχει η πολυτέλεια της ήττας στο επόμενο παιχνίδι. Η ΑΕΚ θα πάει στον αγώνα της Παρασκευής για να φέρει την σειρά στα ίσα στο 2-2 και να καταφέρει να κλέψει το πρωτάθλημα στο πέμπτο παιχνίδι μέσα στην έδρα του ΑΠΟΕΛ. Η μπάλα μένει στο ΑΠΟΕΛ για τα τελευταία 13 δευτερόλεπτα. Κυριάκο Αδάμου, η δική σου σύνοψη για το παιχνίδι σήμερα. Είδαμε μία με δύο πρόσωπα. Μία που ήταν πάρα πολύ κακή, με πολύ κακές επιλογές επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά μία που έδειξε ότι έχει τον τρόπο και τις γνώσεις και μπορεί να αντεπεξέλθει και να επανέλθει σε ένα παιχνίδι που φαντάζει στο ημίχρονο χαμένο. 27 πόντοι που ήταν στο ημίχρονο ήταν μεγάλη διαφορά. Κατάφερε, έφερε το παιχνίδι στους 8. Έκανε δηλαδή ένα σερί 19 πόντων. Στη συνέχεια, εκεί που το παιχνίδι στους 8, τα χρονικά περιθώρια στένευαν, η πίεση μεγάλωνε. Έπρεπε να προσπαθήσουν να κερδίσουν το παιχνίδι. Τελικά το παιχνίδι πήγε στο